Γεια σας μωρέ παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο εορταστικό και γενεθλιακό και ωραίο και χαρούμενο. Είναι 11 του Αυγούστου, που σημαίνει ένα πράγμα. Αύριο, που είναι 12 του Αυγούστου, είναι τα γενέθλιά μου. Δηλαδή η καλύτερη μέρα του χρόνου. Είμαι πολύ χαρούμενη για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αύριο είναι τα γενέθλιά μου. Δεύτερον, γιατί σε λίγες ώρες, σε πολύ λίγες, σε κανένα δύο ώρες, έρχεται ο αδερφός μου, ρε παιδιά. Και έχω να τον δω πολύ καιρό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και ετοιμάζομαι να πάω να παραλάβω το δέμα από το αεροδρόμιο και να πάμε βόλτα. Εσείς τι κάνετε, πώς πάνε τα νέα, πώς πάνε τα κέφια, πώς είναι η ζωή, πώς περάσατε τις διακοπές σας. Θα σας αφήσω εδώ να μου τα πείτε. Εντάξει, τώρα μην πει κανείς ότι σας τραβάει εκεί. Μια χαρά είστε. Γιατί ταυτόχρονα πρέπει να ετοιμάζομαι, παιδιά. Όπως θα καταλάβατε, αυτό το vlog θα ανέβει λίγο ετεροχρονισμένα. Θα αργήσει λίγο να ανέβει, γιατί όπως σας είπα είναι 11 του Αυγούστου σήμερα. Εγώ έχω προγραμματισμένα βίντεο που πρέπει να ανέβουν μετά το διαλυματάκι που κάνω, γιατί κάνω ένα mini διάλειμμα 2 εβδομάδων τώρα το 15 Αύγουστο. Και για να πάρω εγώ μια ανάσα και για να προχωρήσω λίγο μπροστά στα βίντεο, να μην έχω τόσο πολύ άγχος συνέχεια το ότι δεν προλαβαίνω. Και επειδή είστε όλοι διακοπές, και ποιος θα τα βλέπει, εγώ μόνη μου, δεν έχει νόημα. Οπότε κάνω αυτό το διάλειμμα, έχω ήδη γυρισμένο ένα vlog το οποίο δεν έχετε δει ακόμα. Ακόμα εννοώ τώρα που γυρνάω εγώ, τώρα που βλέπετε εσείς λογικά το έχετε δει. Επίσης είναι άλλα δύο βίντεο προγραμματισμένα να ανέβουν, τα οποία ειδικά το ένα πρέπει να ανέβει και σε συγκεκριμένη ημερομηνία, οπότε έχει ανέβει και αυτό ήδη. Μιλάω για το haul, για τη συνεργασία με το Light in the Box. Οπότε κάπως, αν κάνω σωστούς υπολογισμούς, αυτό το βίντεο το βλέπετε ή τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν θα γίνει σπαστικιά που θα σας πει καλό χειμώνα, αλλά όσοι πήγατε διακοπές και τελειώσατε, να μου στείλετε να μου πείτε πώς περάσατε, πού πήγατε, πώς ήτανε. Εγώ τώρα πιστεύετε είναι έξυπνο που χτενίζομαι αφού έχω σκουπίσει όλο το σπίτι. Καλά, όχι εγώ, δεν το έχω σκουπίσει εγώ, η σκούπα το έχει σκουπίσει, εννοώ η σκούπα ρομπότ. Αλλά δεν έχω εγώ το νου μου στη σκούπα ρομπότ, μην πάει και σκουντουφλήσει πουθενά. Δεν έχω εγώ το νου μου, μην πάει και μπλέξει πουθενά σε τίποτα καλώδια και πάθει βραχυκύκλωμα. Σαν παιδί είναι, δεν είναι σκούπα. Οπότε συνοψίζοντας, θα σας αφήσω στα σχόλια κάτω. Το πρώτο σχόλιο, το καρφιτσωμένο, θα είναι δικό μου και θα λέει: πείτε μου για τις διακοπές σας, τα πάντα που πήγατε, πώς περάσατε, τι πήγε στραβά, τι πήγε ίσια, τα πάντα. Ελάτε να κάνουμε έτσι μια ωραία συζήτηση γύρω από τις διακοπές, κυρίως τις δικές σας, γιατί εγώ δεν πήγα, ούτε θα πάω τώρα στα κοντά, στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Τώρα εγώ ιδανικά ήθελα να κοιμηθώ λίγο, δεν προλαβαίνω γιατί πιάστηκα με άλλα πράγματα και ενώ είχα πει ότι ήθελα να κοιμηθώ λίγο για να είμαι πιο ντούρασελ το βράδυ και εντάξει, δεν πρόλαβα. Βαριέσαι, ποιος το χρειάζεται τον ύπνο στο κάτω-κάτω. Αύριο θα κάνουμε κάτι για τα γενέθλιά μου, όχι σήμερα που θα αλλάξει η μέρα, θα κάνουμε αύριο. Έχω κλείσει τραπέζι σε ένα μαγαζί, εδώ θα είστε και θα τα δείτε, μαζί θα γιορτάσουμε και φέτος. Οπότε σήμερα χαλαρά, επειδή φτάνουν αργά τα παιδιά, να πάω να τους πάρω από το αεροδρόμιο, να έρθουν σπίτι, να τακτοποιηθούν και να πάμε καμιά βόλτα. Δεν θα κάνουμε κάτι έτσι εορταστικό. Αυτό το πλάνο είναι για όσους με ρωτάνε αν τελικά η σκούπα είναι καλή. Είναι καλή, αλλά συμβαίνουν κάτι τέτοια που πάει και κολλάει σε κάτι λίθια σημεία και δεν μπορεί να φύγει. Που θέλει βοήθεια. Είμαι σχεδόν έτοιμη. Εννοείται ότι είχαν καθυστέρηση, εννοείται αυτό. Αυτό είναι το outfit, το pre-birthday, το προγενέθλιο. Και αυτή την τσάντα δεν σας την έχω δείξει, είναι καινούργια, μου την πήρε ο Μάνος για την επέτειό μας που κλείσαμε 7 χρόνια. Τέλεια! Ήρθαμε ρε παιδιά! Ήρθαμε! Ήρθαμε! Αυτό ρε βάζει να τον εβάσεις. Είμαστε λοιπόν σαν μαλακή. Ήρθαν τα παιδιά! Ήρθαμε ρε παιδιά! Εδώ είμαστε!
Καλημέρα. Εγώ γενέθλια ρε παιδιά σήμερα. Έβαλα τα κόκκινα τα εορταστικά μου, πάω στη δουλειά. Χθες πήγαμε για ποτό, γυρίσαμε γύρω στις 3 η ώρα. Τώρα κάπως έτσι θα πάνε αυτές οι μέρες. Θα είναι λίγο άϊπνες. Αυτά, να με χαίρεστε. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Έχουμε μεσολαβήσει κάμποσες ώρες από την τελευταία φορά που τα είπαμε, κατά τις οποίες εμείς πήγαμε για φαγητό, γυρίσαμε, φάγαμε τούρτα, κοιμηθήκαμε, ντυθήκαμε και είμαστε έτοιμοι να βγούμε να το γιορτάσουμε. Το εορταστικό το μακιγιάζ. Και αυτό είναι το εορταστικό outfit. Και χρυσά κοσμήματα. Πήραμε και το πάρτι μας και πήγαμε στο μαγαζί με τα μπαλόνια μας και μετά πήραμε το πάρτι μας και φύγαμε από το μαγαζί με τα μπαλόνια μας. Γιατί θέλαμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Μη ρωτήσε κανείς τι ώρα γυρίσαμε χθες, πως ξύπνησα να πάω στη δουλειά, πως πήγα, πως έβγαλα όλο το 8ωρο, πως γύρισα σπίτι. Αυτά μην τα συζητήσουμε καθόλου. Έγιναν, το θέμα είναι πώς έγιναν και πόσο δύσκολα, αλλά έγιναν, αυτό έχει σημασία. Και γύρισα και μαγείρεψα. Έκανα και σαλάτα και περιμένω τα παιδιά να έρθουν να φάμε όλοι μαζί παρέα, γιατί τα παιδιά είναι στη θάλασσα. Είναι και ο Μανολιός εδώ, γύρισε και αυτός από τη δουλειά. Δεν έχουμε βρει χρόνο ακόμα να κάτσουμε εγώ και εσείς και εγώ και να τα πούμε. Σας δείχνω έτσι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να έχετε μια ιδέα του τι συμβαίνει. Δεν έχουμε βρει χρόνο όμως να τα πούμε ρε παιδιά μεταξύ μας. Θα βρούμε. Τώρα θα φάμε και μετά μάλλον λίγο θα κοιμηθώ, γιατί νομίζω ότι λίγο το χρειάζομαι μετά από αυτό το χθεσινό τέτοιο. Γυρίσαμε γύρω στις 4-4.30. Και εγώ πήγα στη δουλειά 7.30, οπότε νομίζω έναν ύπνο το χρειάζομαι και το βράδυ, αν πάνε όλα καλά, θα πάμε κάπου πολύ έτσι ρε παιδί μου, πολύ μερακλίδικα, θα σας τα δείξω εγώ όλα. Προς το παρόν στρώνουμε τραπέζι. Έχουμε και τα μπαλόνια εδώ. Που είναι τα παλιά, αυτά που έχω στο παλιό του σπίτι. Και τα έχω έτσι για όταν τρώμε ρε παιδί μου και δεν με νοιάζει άμα λερωθούν. Γιατί τα άλλα δεν θέλω να τα λερώσω. Γιατί είναι και έτσι όλο τρυπούλα. Και άντε και το λέρωσα, πώς θα το καθαρίσω μετά, μου λέτε. Πιστεύετε υπερέβαλα λίγο με τη σαλάτα.
Έλα μου, σαλάτα είναι. Καλώς τους! Γεια σας ρε παιδιά! Γεια σας ρε παιδιά! Φάγαμε, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε, ντυθήκαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα πανηγύρι που γίνεται στον πύργο. Αυτό είναι το outfit για τα πανηγύρια. Είναι τώρα αστείακι και εγώ το σκεφτόμουν πάρα πολύ ώρα αυτό να σας το πω, γιατί μου είχε φανεί πάρα πολύ αστείο, καταλάβατε. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Μέσα έχει αυτό γιατί μετά μπορεί να συνεχίσουμε να βγούμε, οπότε να βγει αυτό, να μείνει αυτό. Καταλάβατε, είναι αυτά που τα τροποποιείς λίγο και τα αλλάζεις. Πήγαμε! Εδώ έχουμε την Easy Rider. Ρε μάνο! Θήριο! Καλημέρα στα παιδιά! Στο Βαζιλιάνο, πώς χορεύονται τα νησιώτικα. Τι να πω. Χθες πήγαμε στο πανηγύρι που σας έδειξα και ο Μακεδόνας θέλει να χορέψει και δεν ήξερε νησιώτικα να χορέψει. Και λέει, εντόπισε έναν και λέει, αυτός φαίνεται πολύ γνώστης. Θα πάω και θα ρωτήσω αυτόν. Και πάει και του λέει, ρε φίλε, λίγο δείξε μου. Στατυχία, γιατί θέλω ναι, να πάω στατυχία, να χορέψω. Και του λέει ο άνθρωπος, from Brazil. Πέσαμε σε Βραζιλιάνο, ρε παιδιά, είναι δυνατό. Γυρίσαμε σπίτι, κάναμε τα μπανάκια μας, γίναμε ωραίοι, αρωματιστήκαμε, ντυθήκαμε κτλ. Και πηγαίνουμε στην Ία. Οριακά δεν θα το προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα μάλλον. Έλα, γιατί ωραία, λίγο καθυστερήσαμε, λίγο. Δεν καθυστέρησα εγώ, οι άλλοι καθυστέρησαν ως συνήθως. αλλά νομίζω ότι εμείς ετοιμαστήκαμε όσο γρήγορα. Θα σου πω κάτι, μπορεί να μην δούμε ηλιοβασίλεμα, αλλά τουλάχιστον θα είμαστε πολύ ωραίες εκεί που δεν θα βλέπουμε ηλιοβασίλεμα. Από το να ήμασταν. Και να μην να το βλέπαμε, αλλά να μην ήμασταν ωραίες. Τι νόημα θα είχε. Να, θα το δούμε από εδώ, στη χειρότερη. Παιδιά, για πείτε πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής στη Σαντορίνη. Κοιτάξτε, εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ το νησί, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε ξαναεπισκεφτεί εσείς. Τώρα, όσον αφορά τις παραλίες, εντάξει. Είμαστε λίγο σαν το taxi driver που έκανε σταυροπούλι. Που τραβούσε η κάμερα εδώ. Συγγνώμη λίγο. Η ερώτηση των 500 ευρώ. Για πες μας όσο φαίνεται το νησί. Εντάξει, εγώ το έχω ξαναδεί βέβαια, έτσι. Είχα έρθει και πέρσι, αλλά η δεύτερη φορά πάντα είναι και καλύτερη από την πρώτη. Και περάσαμε ήδη πάρα πολύ ωραία και πιστεύω θα περάσουμε ακόμα καλύτερα. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα? Τι προμηνύει η συνέχεια. Η δηλώση του Μακεδόνα ήταν: έχουμε πολύ καλό προπονητή. Είχαμε σύστημα 4-4-2 με κάθε τις παλιές. Η σκληρή δουλειά ευδοκίμησε. Εγώ του είπα και αυτός μου είπε ότι. Αυτό μου είχε στείλει. Για πες μας εσύ πώς φαίνεται το νησί. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά, παιδιά. Αυτό είναι ένα αστείο που κάνουμε μεταξύ μας. Γιατί ο Μάνος στην αρχή που ντρεπόταν, γιατί τώρα είναι πολύ άνετος, εσείς ξέρετε. Στην αρχή που ντρεπόταν ήταν Ανάσταση κάποια στιγμή και του είχα γυρίσει την κάμερα και του είχα πει: πες κάτι στα παιδιά που είναι Ανάσταση. Και είχε πει: χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θα σας δείξω για βασίλεμα, αν το προλάβουμε. Άμα δεν σας το δείξω σήμερα, δεν το προλάβαμε, εντάξει. Και
και το διαβασίλεμα προλάβαμε και εδώ δίπλα μας. Καθίστε να σας πω ένα μυστικό τώρα, να μην φωνάζει. Και εδώ δίπλα μας έγινε και μια πρόταση γάμου. Αλλά δεν την έδειξα γιατί τώρα λέω ντροπή. Πάνω στην τόσο ωραία στιγμή που είχε το ζευγάρι δίπλα, εγώ να βγάλω την κάμερα και να τραβάω. Αλλά θα σας τα πω. Ήταν αυτό το ζευγάρι. Αυτός σας έδωσε ένα χαρτί να διαβάσει με κάποια πράγματα που ήθελε να της πει μάλλον. Μόλις έγινε το διαβασίλεμα και μετά της έδωσε το δαχτυλίδι και φιλιαστήκανε και κλάψανε και είχε και ήταν πολύ ωραία. Άμα ξαναγίνει κάτι παρόλο θα σας δείξω. Αυτή τη φορά όμως λίγο ντράπηκα και δεν σας λέω. Πάμε για πύρες. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα. Για πες μας. Είμαστε όλη μέρα έξω και αντί να πάμε να ξεκουραστούμε μετά, μου γκρινιάζει να βγούμε και λίγο γιατί δεν έχουμε βγει πολύ. Στήλωση. Εγώ από την άλλη θα πω. Ναι. Πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε καλό προπονητή. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί είμαστε διακοπές, πρέπει να συνεχίσουμε. Περνάμε καλά στα ποδητήρια και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Υπάρχει καλό κλίμα. Η δική σας δήλωση. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε μαμούνια τσιτσίλα. Ποιο μας θα συνεχίσουμε. Πώς λέγεται, ποιο. Εμείς γυρίσαμε από την Ία και ήρθαμε σε ένα ασιατικό εστιατόριο και φάγαμε. Δεν σας τράβηξε τίποτα γιατί πέσαμε με τα μούτρα. Και τώρα μας έφεραν τέτοια μπισκοτάκια να ανοίξουμε. Είναι απαραίτητο, επομένως είναι εφικτό. Εσένα. Να περιμένεις λέει πολλά από τον εαυτό σου και λίγα από τους άλλους. Ισχύει. Σοφό, πολύ σοφό. Τα λάθη μας δείχνουν τι πρέπει να μάθουμε. Ο ενθουσιασμός είναι μολυσματικός, αναζωητικός και ελκυστικός προς τους άλλους. Οι άνθρωποι θα το λατρέψουν γι' αυτό. Καλημέρα, πάμε θάλασσα. Ξεκινήσαμε να παίζουμε πες βρες στην παραλία. 10 πράγματα που μπορούμε να βρούμε στη σχολική τσάντα. Λοιπόν, κάθε τι να στυλώ, μολύβι, σβήστα, βιβλία, δετράδια, άπακα, σάρακα. Κασετίνα. Άπακα λέει, ρε, θα το λάβω. Ρε, εγώ είχα άπακα μαζί μου. 10 ταινίες με την Τζένι Καρέζη. Είμαι και εγώ παιδιά εδώ. 10 ταινίες με την Τζένι Καρέζη. Είναι Τζένι Καρέζη. Τζένι. Δεν ξέρω άλλες. Παλιά. Παγωνίστρια της... Μπουμπουλίνα. Αλλιώς. Έχει επανάσταση. Λασκαρίνα. Όχι Μπουμπουλίνα, σειρά. Είναι ένα μουσικό όργανο. Φτώχεια και φιλότιμο. Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο. Ωραία. Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο. Ωραία. Ποιες άλλες ήτανε. Η Χιονάτη και τα 7 γύρω το παλικάρα. Αυτό είναι σαν τσόντα. Παντό μαυρογένους. Άλλη αγωνίστρια. Μια τρελή οικογένεια, δεσποινής διευθυντής, τα κόκκινα φανάρια, το κοριδάκι της Πινήρως. Μάλιστα. 10 χαρακτηρισμοί εκφράσεις νησιών. Για παράδειγμα, το νησί των. Το νησί των ανέμων. Το νησί των Εσπερίδων. Των Φεάκων. Το νησί των Φεάκων. Το νησί του... Γιορτές έχει, γιορτές. Α, τα νησιά του Πάσχα, ρε. Ναι. Ναι, ρε, τα νησιά του Πάσχα, τα νησιά. Χριστουγέννα. Ναι. Ανάθεμα κι αν ξέρετε τώρα που είναι τα νησιά των Χριστουγέννων, αλλά τέλος πάντων. Τα νησιά του Πάσχα, όχι, ξέρω. Πού είναι, κοντά στο Πάσχα. Δέκα σλαβικές γλώσσες. Δέκα σλαβικές γλώσσες. Βουλγάρικα. Ρώσικα, βουλγάρικα, ρουμάνικα, κροάτικα. Ήρθαμε σήμερα να πιούμε μία παραδοσιακή βύρα σαν το ρημί. Ναι. Ρε, τα λες καλύτερα από μένα, ρε. Ο Μακεδόνας έχει βάλει τα καλά του, γιατί αυτό το που κάνει σου. Αχ, είναι τόσο κρίμα που είναι σκοτεινά και δεν βλέπουμε τα καλά του. Πάνε λίγο στο φως, πάνε λίγο στο φως. Θα το δει όλο το YouTube αυτό. Όλος ο πλανήτης. Α, να, εδώ φαίνονται τα καλά σου. Και θα τον βάλουμε να μπει πρώτος, γιατί αποπνεϊτός η γοητεία. Τελειώνεται, βρε, πάμε. Σας τα είπαν όλα, εγώ δεν έχει μείνει να πω κάτι. Εδώ αυτή η κόκκινη πόρτα τι έχει. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Ταν 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 ταν. Ω, μας κλείσανε. Μας έκλεισανε, καλημέρα. Thank you.
Καλημέρα! Τι κάνουν τα καλά τα παιδιά? Είναι vlog τώρα αυτό που κάνω εγώ. Τηλέφωνο. Όχι, δεν είναι vlog. Είναι ασυνάρτητα πλάνα ενωμένα σε ένα βίντεο. Αυτό είναι. Αλλά εσείς καταλαβαίνετε. Τώρα σας τα δείχνω όλα. Τι ήθελα να σας πω, τι συνέβη σήμερα. Σήμερα γυρνούσα από τη δουλειά, ήρθε με πήρε ο Μάνος, γιατί έχω δώσει εγώ το αυτοκίνητό μου στον αδερφό μου για να πηγαίνουν θάλασσα και τέτοια. Οπότε ήρθε ο Μάνος, με πήρε από τη δουλειά και όπως γυρνούσαμε σπίτι, λέμε να σταματήσουμε λίγο στο σούπερ μάρκετ, να πάρουμε δύο πραγματάκια που θέλαμε και μετά θα συνεχίζαμε για το σπίτι. Και όπως σταματάμε στο σούπερ μάρκετ, πάμε να ανέβουμε από μία ράμπα που έχει, και όπως ανεβαίνουμε, βλέπουμε έναν άνθρωπο να τρέχει και λέμε τι έγινε τώρα αυτός, γιατί τρέχει, και τον ακολουθούμε έτσι με το βλέμμα μας. Και βλέπουμε ότι ένα αυτοκίνητο έχει λυθεί το χειρόφρενό του, το οποίο αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο σε κλίση, και έχει λυθεί το χειρόφρενό του και πηγαίνει αυτό το αυτοκίνητο με φόρα προς το δρόμο, και αν δεν έβρισκε κάτι στο δρόμο, γιατί ήταν το πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, ο δρόμος, και από την άλλη μεριά μαγαζιά με τζαμαρία. Και πήγαινε αυτό το αυτοκίνητο και αν δεν βρισκόταν αυτός ο άγιος άνθρωπος να μπει και να το σταματήσει στη μέση του δρόμου, στην κυριολεξία δηλαδή, δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος πώς δεν χτύπησε ο ίδιος που σταμάτησε ένα αυτοκίνητο μόνος του, το οποίο αυτοκίνητο είχε και φόρα. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Αν δεν ήταν εκείνος ο άνθρωπος, το πιο πιθανό είναι ότι θα έπεφτε ή πάνω σε κάποιον πεζό που περνούσε το δρόμο, ή πάνω σε κάποιο αυτοκίνητο που περνούσε το δρόμο, ή πάνω στα απέναντι μαγαζιά που είχαν μέσα πολύ κόσμο και είχαν τζαμαρία. Εγώ σοκαρίστηκα, δεν αντέδρασα πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μάνος μόλις κατάλαβε τι γίνεται, αντέδρασε και πήγε και βοήθησε με το αυτοκίνητο. Το προλάβανε δηλαδή τελευταία στιγμή μαζί με αυτόν τον άνθρωπο που το είδε πρώτος βέβαια και έτρεξε. Καταφέρανε να σταματήσουν το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου. Το αυτοκίνητο αυτό είχε χειρόφρενο, αυτός δηλαδή που πάρκαρε είχε σηκώσει το χειρόφρενο, αλλά δεν είχε βάλει ταχύτητα. Και μετά μάθαμε ότι το χειρόφρενο είχε πρόβλημα και ο άνθρωπος αυτός το γνώριζε αυτό. Παρ' όλα αυτά, πάρκαρε το αυτοκίνητο σε σημείο με κλίση. Με φορά προς το δρόμο, προς τα μαγαζιά, δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω είχα μάγειο που δεν έγινε κάποιο ατύχημα έτσι σε αυτές τις συνθήκες. Έχω και ένα βίντεο, θα σας το βάλω να το δείτε, είναι τραβηγμένο από το κινητό, αλλά για να καταλάβετε λίγο πού σταμάτησε το αυτοκίνητο και τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν δεν είχε σταματήσει αυτό το αυτοκίνητο εκεί. Ευτυχώς όλα καλά, μπήκαμε στο σούπερ μάρκετ να το ψάξουμε, δεν μπορούσα να φωνάξω από το μικρόφωνο γιατί ήταν χαλασμένο το μικρόφωνο. Ξεκίνησαν μετά οι πολίτες στο σούπερ μάρκετ να γυρνάνε γύρω-γύρω μέσα στο χάος, στο χαμό, γεμάτο κόσμο και τουρίστες και Έλληνες και ξένους, να ψάχνουν ποιον είναι το αυτοκίνητο. Εν τέλει, μετά από κάμποση ώρα, παιδιά, τουλάχιστον μισή ώρα ήμασταν έξω και φιλούσαμε το αυτοκίνητο να μην φύγει, να κάνουμε νόημα στους οδηγούς που περνούσαν, να πηγαίνουν πιο σιγά, να βοηθάμε αυτούς που βγαίναν από το πάρκινγκ, γιατί δεν είχαν ορατότητα, γιατί το αυτοκίνητο σταμάτησε στην έξοδο του πάρκινγκ. Οπότε αυτός που ήθελε να βγει, απλά δεν έβλεπε να βγει. Τέλος πάντων. Και μετά από μισή ώρα βρέθηκε ο οδηγός και από ό,τι μας μετέφεραν τα κορίτσια από το σούπερ μάρκετ, ήταν και πολύ χαλαρός τύπου. Α, έφυγε! Ναι, μωρέ, έχει πρόβλημα το χειρόφρενο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Πώς γίνεται να. Δεν θα πω, αλλά ξέρετε πολύ καλά πόσα θέλω να πω. Να είστε προσεκτικοί πάντα. Καμιά φορά δεν ξέρεις ποτέ από πού μπορεί να γίνει στραβή και από πού μπορεί να σου έρθει. Να είστε προσεκτικοί οδηγοί, να είστε προσεκτικοί πεζοί, να είστε προσεκτικοί γενικότερα. Και τι να πω, ευτυχώς αυτό το κακό αποφεύχθηκε. Αποφεύχθηκε. Και να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος που το είδε και έτρεξε πρώτος από όλους και το σταμάτησε μόνος του με αυτοθυσία, θα έλεγε κανείς. Γιατί όπως σας είπα, πραγματικά θα μπορούσε να τον έχει πατήσει το αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να σας το πω πιο ξεκάθαρα. Το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει φόρα. Οπότε. Τι να πω, να προσέχουμε, όλοι να προσέχουμε. Σας μαύρισα, μήπως λίγο σας μαύρισα με αυτά που σας είπα. Σας το έχω ξαναπεί, όλα είναι μέσα στη ζωή. Και αυτά συμβαίνουν και τα καλά και τα κακά και τα επικίνδυνα και όλα καλό είναι να τα αναφέρουμε. Γιατί εδώ έχουμε μια αληθινή σχέση και ένα αληθινό βίντεο, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ να σας τα κρύψω εγώ αυτά από ένα αληθινό βίντεο. Γιατί κατά τα άλλα βλέπετε βόλτες. Και όπως σας λέω κάθε φορά που βλέπετε τέτοιο βίντεο με πολλές βόλτες και πολλά μπάνια και εξόδους και τέτοια, είναι ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και όχι η καθημερινότητα. Γιατί εσείς ξέρετε, ειδικά οι παλιοί που βλέπετε την καθημερινότητα εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, και ξέρετε ότι βέβαια η καθημερινότητα δεν είναι αυτή. Αλλά επειδή και εμείς δεν πήγαμε διακοπές φέτος λόγω του ότι δουλεύουμε σε νησί, οπότε δεν είναι εύκολο να φύγουμε καλοκαίρι. Βασικά είναι αδύνατο να φύγουμε καλοκαίρι, γιατί η δουλειά μας παίρνει φωτιά το καλοκαίρι. Οπότε για αυτό το λόγο εκμεταλλευόμαστε και εμείς αυτή την περίοδο που έχουμε κόσμο στο σπίτι που κάνει διακοπές και είναι λίγο σαν να κάνουμε και εμείς διακοπές μαζί τους. Ήταν και το διήμερο τώρα, 15 Αύγουστος, που δεν δουλεύαμε, οπότε είχαμε λίγο χρόνο παραπάνω.
Οπότε γι' αυτό αυτό το βίντεο είναι έτσι λίγο έξαλλο. Ξέρετε, μετά θα γυρίσουμε στα καθημερινά μας εδώ, τα μαγειρέματα, ο καναπές μας, το YouTube, οι δουλειές του σπιτιού, τα προβλήματα, τα έτσι, τα αλλιώς. Μην ανησυχείτε, σε αυτά θα γυρίσουμε πάλι. Σε άλλα νέα, τα παιδιά μας μαγειρεύουνε. Πατατούλες. Εσείς εδώ τι κάνετε, κυρία? Κρεμμυδάκια. Κρεμμυδάκια. Εδώ, νεράκι. Εγώ βάζω νεράκι για τις πατάτες, τα ετοιμάζω. Και θα ετοιμάσουμε και μια πάρα πολύ ωραία πιατέλα με τυριά. Εξαιρετικά μου ακούγονται. Έχεις πάρει μόνο τυριά. Έχει πάρει και τέτοια. Τέτοια. Αυτά είναι τα μπισκοτάκια της Λιγούρα. Α, δεν είναι για την πιατέλα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Και τι άλλο, μόνο αυτά. Λοιπόν, το κυρίως περιλαμβάνει. Μάλιστα. Είδες μοσχαρίσκες ή χερινές μπριζόλες? Μοσχαρίσκες. Μοσχαρίσκες μπριζόλες δίχως κόκαλο. Μάλιστα. Σπάλο μπριζόλες. Οι οποίες σπάλο μπριζόλες θα μαγειρευτούν εξαιρετικά από το μακεδόνα. Εγώ σε όλα τα κοψίματα και σε όλα τα ψησίματα. Θεωρώ ότι θα τις μαγειρέψει άρτια. Μαγειρεύεις εξαιρετικές μπριζόλες, ακούω. Έτσι, αυτό αληθεύει. Αυτό μπορώ να πω αληθεύει. Μένει μόνο να δοκιμάσουμε, λοιπόν. Μην με κρίνετε επειδή κλαίω. Οι άντρες δεν κλαίνε. Τι να κάνω, τι να κάνω που με έχουν βάλει εδώ στην κουζίνα. Τα δάκρυα κλαίνε. Όχι. Οι αγάπες πονάνε. Οι αγάπες πονάνε. Τα δάκρυα καίνε. Μα οι πράξεις μετράνε. Οι άντρες δεν κλαίνε. Μονάχα πονάνε. Έχεις πει στο κοινό εδώ ότι πέρα από τις μπριζόλες τραγουδάς και πάρα πολύ ωραία. Αυτά όχι, δεν τα έχουν πει. Δεν θα μας τραγουδήσεις δηλαδή λίγο για τα παιδιά. Πιστεύω σε ένα επαιτειακό για τα θα παιδιά. Πρέπει. Σε ένα επαιτειακό θα τι πρέπει. Επαιτειακό. Σε ένα επαιτειακό θα πρέπει. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα παρεξηγιόμουν. Λοιπόν, χρήσιμη συμβουλή για όταν περιμένετε στη σειρά του Ζάρα, όταν περιμένετε να ζεσταθεί το λάδι, όταν περιμένετε στο ΙΚΑ ή στην τράπεζα, θα κάνετε pelvic tilt, δηλαδή δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα. Θα ερχόταν μέσα στην κοιλιά σας και θα σφίγετε το ποπό σας. Κάνετε γυμναστική. Και με τις φουγκαρίες είναι εξαιρετικό. Για δείξε μου, δείξε μου. Λοιπόν, πιάνουμε την κοιλιά μας και πιάνουμε και το ποπό μας. Και στην ουσία ρουφάμε μέσα τον αφαλό μας. Πώς γίνεται αυτό? Αυτή η λεγάνη μας εδώ μπαίνουμε και τη τρίβουμε προς τα μέσα. Μάλιστα. Σαν να θέλουμε ο ποπός να κοιτάξει χαμηλά, να κοιτάξει η λεκάνη μας, η ουρίτσα μας, χαμηλά προς τις φτέρνες. Μάλιστα. Κάνουμε... και ζεστάθηκε και το λάδι. Κάνω κοιλιακούς έτσι τώρα. Στην ουσία ενεργοποιήσε, παιδί μου, και τους εντοβάθ και τους πιθανιακούς. Χωρίς να καμπουριάζουμε. Λοιπόν, πουλάκια μου. Για πες πουλάκι μου. Λοιπόν, παιδάκια μου. Εδώ πέρα έχουμε blue cheese. Μάλιστα. Perfect. Για κρασάκι. Μάλιστα. Και κόκκινο. Ό,τι γουστάρεις. Πιο δυνατά, να ακούγεσαι. Πιο δυνατά. Κέφαλο γραβιέρα με ρίγανη. Με ρίγανη. Κέφαλο γραβιέρα χωρίς ρίγανη. Σκέτη, χωρίς ρίγανη. Βασικά αυτή ήταν γραβιέρα. Αυτή είναι κέφαλο γραβιέρα. Έχει διαφορά. Τι διαφορά έχει, σε. Το κεφάλι. Τι διαφορά έχει, είναι διαφορετικό. Είναι... Τι έχει αυτή που δεν το έχει αυτή. Αυτή έχει ρίγανη που δεν έχει αυτή. Τι επίσης... έχει αυτή που δεν το έχει αυτή. Κεφάλι. Δεν ξέρω διαφορά, αλλά είναι, είναι άλλο κεφάλο γραβιέρα, άλλο κεφάλι. Ναι, άλλο γραβιέρα. Και έχουμε λοιπόν, πέραν τις ρογίτσες εδώ πέρα, τα σταφύλια που είναι το ντεκόρ και τα δαμασκινάκια τα οποία είναι... Αυτές τις σταφινιές τις έβαλα εγώ. Σταφύλια και δαμάσκινα αποξηραμένα και τέτοια. Πώς πάει εκεί. Και έχουμε και φέτα κατσικίσια χωριού. Ποιο χωριού? Δικού του χωριού. Λέμε από το χωριό, δεν λέμε από ποιο χωριό. Εγώ δεν αποκαλύπτουμε τις πηγές μας. Πώς θα φάω φέτα που δεν ξέρω θα την προέλευση? Θα δοκιμάσεις, θα σ' αρέσει και δεν θα την βρεις ποτέ. Μόνο εγώ θα σας φέρω, επειδή είναι από το χωριό. Ποιο χωριό? Δεν ξέρεις εσύ. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ, παιδιά, έχουμε ρίξει ζάχαρη και δεν έπρεπε να ρίξουμε ζάχαρη.
Γλυκάνε γιατί πολύ. Έχει μπερδευτεί το θέμα. Έχει αυτή η ένταση που έχουμε δώσει με το σκόρδο και το κρεμμύδι. Και νιώθει μόνο τη ζάχαρη και πίνει πρέντο. Θα θέλατε μήπω λίγη σόγια σο. Είναι η επόμενη μέρα, παιδιά, και μόλις γυρίσαμε ένα βίντεο με τα παιδιά, γυρίσαμε ένα pizza challenge, το οποίο θα δείτε πολύ σύντομα, μπορεί να έχετε δει ήδη, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ποιο θα ανέβει πρώτα. Αν έχετε δει ήδη, θα σας το λέω κάπου εδώ και θα το βρείτε στην περιγραφή σίγουρα. Αν δεν το έχετε δει, να πατήσετε καμπανάκι για να μην το χάσετε, γιατί αυτό που έγινε σήμερα δεν πρέπει να το χάσετε. Τα παιδιά έφυγαν, πήγανε για εινόγευση γνωσία, εινογνωσία, wine tasting, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς. Και εμείς, εσείς και εγώ, ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε. Και τώρα ετοιμάστηκα να πάμε βόλτα. Αυτό είναι το outfit το σημερινό. Πάμε. Είναι και πάλι η επόμενη μέρα. Είδατε πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Δεν είμαι γυμνή, φοράω μπλούζα. Γιατί φαίνομαι σαν να είμαι γυμνή. Μόλις γυρίσαμε ένα ακόμα βίντεο με την Τζο, το οποίο θα το δείτε. Παιδιά, θα σας αρέσει πάρα πολύ το βίντεο. Έχει πολλά σουσού μέσα, έχει πολύ υλικό να δείτε, να ακούσετε. Έχει πολλά σουσού. Να σχολιάσετε. Θα ανέβει γύρω στα μέσα του Σεπτέμβριο. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι και να πατήσετε τα καμπανάκια σας και τα σουσού σας. Ακριβώς. Και τα τούτατα σας και τα κλίνα σας. Αυτά, και είμαστε έτοιμοι κατευθείαν έτσι όπως είμαστε ντυμένοι. Θα πάμε βόλτα γιατί τα παιδιά είναι τελευταία τους μέρα σήμερα. Φεύγουνε σε λίγο. Πότε ήταν που άνοιξα την κάμερα και σας είπα έρχονται τα παιδιά σήμερα. Πέμπτη ήτανε. Πότε πέρασε μια εβδομάδα. Και θα πάμε μια τελευταία βόλτα πριν να τους πάω στο αεροδρόμιο. Και θα έρθετε κι εσείς μαζί. Είμαστε στο αεροδρόμιο, έτσι όπως ξεκίνησε αυτό το βίντεο που ήρθα και παρέλαβα τα παιδιά. Έτσι, θα έτσι και θα κλείσει με το να αφήσω τα παιδιά στο αεροδρόμιο. Ευχαριστούμε για όλα, αδερφούλα μου. Να είστε καλά. Παιδιά, η Άκρη Κατερίνα ήταν εκπληκτική ξεναγός. Μας έδειξε διεξοδικά όλη τη Σαντορίνη. Έχετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να κλείσει η κάμερα από την μπαταρία να πείτε πολύ γρήγορα τι σας άρεσε περισσότερο από τη Σαντορίνη και αν έρθουν ποτέ τα παιδιά, τι να δουν οπωσδήποτε. Ένα πράγμα. Τι να δουν, το ημεροβίγλι. Πάρα πολύ. Ημεροβίγλι, Φυροστεφάνη. Και αν δεν έχετε θέμα με τον κόσμο, σίγουρα στην Ία, παιδιά. Σίγουρα στην Ία. Αλλά τα Φυρά είναι το πιο κόζι μέρος. Θα βρείτε σουβενίρ, θα βρείτε φαγάδικα. Θα βρείτε ό,τι θέλετε. Δηλαδή έχει επιλογές για όλους, πιστεύω, για όλα τα γούστα. Yes. Πήρατε και τις προτάσεις σας και τώρα θα σας αφήσω. Και κάντε like και subscribe και καμπανάκια και όλα αυτά εσείς τα ξέρετε. Θα κλείσει η κάμερα από την μπαταρία. Σας αγαπώ πολύ, φιλάκια πολλά. Bye! Έλα, μουά. Bye.